με το γενικευμένο lockdown μέχρι 7 πρώτου που επέβαλε η κυβέρνηση, προπονητές, εργαζόμενοι και οι διοικήσεις προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα αθλητικά σωματεία και μάλιστα σε συνθήκες ασφιχτικής πίεσης για το Μητρώο, χωρίς ούτε σέντς κρατικής χρηματοδότησης για το 2020, παρόλο που από το Μάιο είχατε υποσχεθεί τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από 8 μήνες απαράδεκτης καθυστέρησης, συνεχόμενων εξαγγελιών, εκβιασμών προς τα σωματεία για την εγγραφή του στο Μητρώο ως προϋπόθεση να πάρουν την κρατική χρηματοδότηση, μιας δηλαδή απίστευτης κοροϊδίας από μέρους σας, και αφού είχατε εκτεθεί ανεπανόρθωτα, τελικά 10 μέρες πριν το τέλος του 2020, δώσατε τα ψίχουλα των 9.672.000 ευρώ σε 3.408 σωματεία που λέτε ότι έχουν ελεγχθεί, το 63% δηλαδή των προεγγεγραμμένων σωματείων, αλλά όχι εκείνα που πρέπει με κριτήριο όσα έχουν αθλητική αναγνώριση και αποδεδειγμένη αθλητική δραστηριότητα, που είναι πολύ περισσότερα. Ακόμα όμως και αυτά που δίνεται αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό προβλημάτων και οικονομικής ασφυξίας του σωματιακού αθλητισμού. Και αυτό το κάνατε κάτω από την πίεση των σωματείων, των ομοσπονδιών, της συντριπτικής πλειοψηφίας των αθλητών όλο αυτό το διάστημα και την κατακραυγή που δεχτήκατε για την ασυνέπειά σας. Η ταλαιπωρία τους όμως δεν σταματά με την επιχορήγηση. Αδιάψευτος μάρτυρας, οι αδικαιολόγητες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και προσθέτουν περισσότερες δυσκολίες στην ίδια οριακή κατάσταση της λειτουργίας τους. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα χρονικά περιθώρια των προθεσμιών είναι ασφιχτικά, μεγαλώνει ο κίνδυνος σωματεία που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά να απειλούνται ως εκπρόθεσμα. Δηλαδή τους οδηγείται σε λουκέτο. Χιλιάδες εργαζόμενοι, έμεσα ή άμεσα, βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, αγωνιώντας για το εργασιακό τους μέλλον. Πολλά σωματεία δεν συμμετέχουν καθόλου και άλλα που προσπάθησαν έχουν εγκαταλείψει και αποφάσισαν να μείνουν μακριά από τη γραφειοκρατία και από άλλα εμπόδια, όπως ο αποκλεισμός όσων προσπαθήσουν και δεύτερη φορά να διορθώσουν τα έγγραφα που υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όποιος κάνει λάθος στην επανυποβολή αποβάλλεται μέχρι νεοτέρας από το Μητρώο και μάλιστα με ιδιαίτερα τονισμένη παρατήρηση μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εν μέσω κορονοϊού τα σωματεία οφείλουν να απευθύνονται σε δημόσιους φορείς όπως τη ΔΟΗ, πρωτοδικεία, περιφέρειες, δήμους για να συμπληρώσουν τις παράλογες γραφειοκρατικές απαιτήσεις του Μητρώου, της Γενικής Γραμματείας για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Τα σωματεία ταλαιπωρούνται και αιμορραγούν οικονομικά, προστρέχοντας σε βοήθεια νομικών γραφείων, λογιστών, σε άλλους, επιπλέον από όσα έχουν ξοδέψει στην πολύμηνη αυτή γραφειοκρατική διαδικασία για να λάβουν την επιχορήγηση των 2.500 ευρώ. Το Μητρώο, κύριε Υπουργέ, έχει μετατραπεί σε μέσο χειραγώγησης των εκλογών των αθλητικών ομοσπονδιών. Με βάση το νέο αθλητικό νόμο, η εγγραφή των σωματείων στο Μητρώο συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές ομοσπονδίας. Το κριτήριό σας τελικά για το ποιοι θα πάρουν και ποιοι όχι τη χρηματοδότηση ήταν με βάση την επιχείρηση χειραγώγησης των αρχαιρεσιών των αθλητικών ομοσπονδιών. Αντί να δώσετε παράταση του Μητρώου μέχρι 31/12 του 2021, να απλοποιήσετε τις διαδικασίες και να δώσετε ανάσα στα σωματεία, τα περιορίζετε μέχρι 31/12 του 2020 με μια παράταση έως 22/1 του 2021 και κάνετε ακατόρθωτη την εγγραφή τους στο Μητρώο. Γι' αυτό και καταθέσατε αυτή τη φωτογραφική τροπολογία ευνηδιαστικά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στοχεύοντας στην αναβολή των εκλογών του ΣΕΓΑΣ, που ήταν η μοναδική αθλητική ομοσπονδία που έχει προκηρύξει εκλογές αυτή την περίοδο. Κύριε συνάδελφε, και είναι φως φανάρι, ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, ότι στοχεύετε να ελέγξετε με πραξικοπηματικού τύπου ενέργειες στον χώρο της διοίκησης του αθλητισμού και ιδιαίτερα, ειδικότερα την ομοσπονδία του Στίβου. Έτσι τα μέχρι τώρα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την απαράδεκτη αυτιστική και αντιδημοκρατική μεθόδευση αποκλεισμού χιλιάδων σωματείων από τις επερχόμενες εκλογές στις ομοσπονδίες. Και οι αριθμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Προεγγεγραμμένα σωματεία 5.373, αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί 3.601 και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 2.449. Δηλαδή μόλις το 46% των προεγγεγραμμένων έχουν καταφέρει να ενταχθούν στο Μητρώο. Και πολύ λιγότεροι φυσικά θα ψηφίσουν σε επερχόμενες εκλογές. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
Τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε όλα τα σωματεία που είναι ενεργά και συμμετείχαν στις δραστηριότητες των αντίστοιχων ομοσπονδιών, απασχολώντας τον τελευταίο χρόνο εργαζόμενους, είχαν αγωνιστική δραστηριότητα πριν την εμφάνιση της πανδημίας, καθώς και αθλητική αναγνώριση, να ενισχυθούν με βάση τα τμήματα και τα αθλήματα που καλλιεργούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Και τέλος, τα σωματεία και αθλητικές ομοσπονδίες, τι προτίθεστε, θα κάνουν εκλογές με βάση την αθλητική αναγνώριση και την αθλητική δραστηριότητα σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής? Το Μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό σε, όλο το σωματεία, σε όλα τα σωματεία και να απλουστευτούν οι διαδικασίες πρόσβασης και ολοκλήρωσης εγγραφής? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συνάδελφε, αν σας ήξερα προσωπικά, ειλικρινά θα έλεγα ότι σήμερα η παρουσία σας είναι τουλάχιστον θλιβερή. Κάντε μια επίκαιρη ερώτηση για να μας ψέξετε, επειδή δώσαμε ψίχουλα 12 εκατομμύρια εξασφαλισμένα, με μια διαδικασία απολύτως διάφανη, με δηλώσεις σας, τις οποίες ψιλοεπαναλάβατε και σήμερα, αλλά λίγο πιο στρογγυλοποιημένες, να μην εκτεθείτε περισσότερο. Μας λέγατε την προηγούμενη περίοδο ότι αποτελεί μπεγμός, ότι ακούμε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ότι είναι ψίχουλα και κοροϊδεύετε και κάνετε. Τελικά, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Μάλλον εσείς προσπαθείτε να κοροϊδέψετε την αθλητική οικογένεια της χώρας μας, η οποία με πραγματικό ενδιαφέρον, με μεγάλη ικανοποίηση, δηλώνει και δημόσια τα ευχαριστώ και την έκπληξη που βλέπει μια κυβέρνηση απολύτως συνεπής σε αυτά που έχουμε πει. Κύριε Συντυχάκη, σήμερα να σας ενημερώσω τα νούμερα τα οποία είπατε, που ούτε και αυτά έχετε, που είπατε είναι σωστά, ούτε καν, δηλαδή πληροφορηθήκατε από το site της ΓΟΓΟΑ, τα οποία είναι όλα ανερτημένα. Α, να θυμίσω. Και αυτό σας ενοχλούσε, γιατί το είχατε αφισβητήσει κιόλας μέχρι που το αναρτήσαμε. Αλλά δεν είπατε μισή κουβέντα. Ναι, έχετε δίκιο, σας ευχαριστούμε και συγγνώμη για την σκληρή κριτική την οποία ασκήσαμε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λοιπόν έχουμε 5.405 σωματεία τα οποία προχώρησαν στην αίτηση εκ των 10 και 11.000 που δήλωναν οι ομοσπονδιάρχες. 4.050 σωματεία τα οποία ολοκλήρωσαν την αίτησή τους. 1.355 αναμένουμε να την ολοκληρώσουν με πρόσθετα στοιχεία που τις έχουν ζητήσει οι υπηρεσίες, οι οποίες δουλεύουν όλες στην εντέλεια, όλοι οι υπηρεσιακοί, όλα τα υπηρεσιακά στελέχη, τους ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό. Ενώ από τις 4.050 έχουμε 3.767 που έχουν ήδη ελεγχθεί και 2.544 σωματεία τα οποία είναι απολύτως νόμιμα και εγγεγραμμένα στο Μητρώο μας. Και αυτή η δουλειά συνεχίζεται. Παράλληλα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, έχουν εισπραχθεί με απόλυτη διαφάνεια, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, αφού είχαμε αναρτήσει και σχετική λίστα, με το τι θα πάρει το κάθε σωματείο, ποιο σωματείο θα πάρει και τι ακριβώς, και ποια είναι τα κριτήριά μας, και να ακουστεί ο παραμικρός ψήθυρος. Πότε έχει συμβεί αυτό κατά το παρελθόν? Ποτέ. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε πάρει κρατικό χρήμα ο σωματιακός αθλητισμός, που αποτελεί την πυραμίδα, τη βάση της πυραμίδας του αθλητισμού, πριν 8-9 χρόνια? Και να σας πω και κάτι, δεν είναι άδικο για τα νόμιμα σωματεία, για τα ενεργά σωματεία, για τα μάχημα, για τα νοικοκυρεμένα σωματεία να μοιράζονται χρήματα με μη ενεργά, με μη νόμιμα ή και με ανύπαρκτα? Άρα εσείς μας ψάξετε σήμερα, μας εμπιγκαλείτε και μας λέτε μοιράστε γενικώς και ορίστως, μοιράστε παντού, χωρίς έλεγχο, χωρίς διαφάνεια, διότι έτσι σας εξυπηρετεί. Όχι, κύριε Συντυχάκη, δεν θα το κάνουμε αυτό. Όλα διάφανα, νοικοκυρεμένα, οργανωμένα και κυρίως πειθαρχημένα και γνωστά σε όλους. Ο νοικοκυρεμένος, ο τακτοποιημένος, δηλαδή ο σωστός και ο συνεπής για τα δικά μας τα παιδιά τα οποία αναλαμβάνουν να γυμνάσουν, να αθληθούν, να διαμορφώσουν, να πλάσουν και όσους μελλοντικούς πολίτες και αθλητές, έχουμε δικαίωμα τουλάχιστον να μην τι άλλο να τους βάζουμε κάποιους κανόνες. Και αυτοί να τις τηρούν και εσείς ως γονέας και όλοι οι γονείς να μπορούν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε σωματεία ενεργά που έχουν τις προϋποθέσεις και φυσικά όλες τις προδιαγραφές. Μοιράστηκαν λοιπόν, κατανεμήθηκαν λοιπόν. Σε 3.408 ελεγμένα σωματεία το ποσό των 9.672.000 ευρώ, χωρίς να ακουστεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Απόλυτη διαφάνεια και τάξη. Συν της άλλης, επειδή με ρωτήσατε, γιατί τους πιέζετε χρόνια περιορισμένοι, ποιος πιέζει? 8-9 μήνες τώρα είναι η συζήτηση για το Μητρώο. 8 ή 9 μήνες, από τον Απρίλιο. Συν της άλλης, δεν κλείνει. Δεν είπε κανείς ότι κλείνει το Μητρώο. Συν της άλλης, επειδή έχουμε 12 εκατομμύρια εξασφαλίσεις, εκ των οποίων τα 9.600 προωθήθηκαν τώρα, όποια σωματεία τακτοποιηθούν μέχρι τέλος του χρόνου, θα πάρουν ούτως ή άλλως, το έχουμε πει αυτό, το έχουμε ανακοινώσει, ούτε καν τις ανακοινώσεις μας διαβάζετε, θα πάρουν χρήματα περίπου υπολογίζουμε μέχρι το τέλος του Γενάρη. Συν της άλλης, το Μητρώο πάλι δεν κλείνει, παραμένει ανοιχτό,
Ακόμα και όταν γίνουν εκλογές των ομοσπονδιών, παραμένει το Μητρό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός είναι το Μητρό. Δεν είναι κάτι το οποίο κλείνει, στρώφει και τους πετάμε όλους απ' έξω. Όχι. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νόμιμα, νοικοκυρεγμένα, εγγεγραμμένα αθλητικά σωματεία. Και όλη αυτή η λίστα, όλο το Μητρό είναι προσβάσιμο σε όλους. Δεν είναι το δικό μου ή το δικό σου ή να το διαχειρίζομαι όπως εσείς επικαλούσασταν κάποτε στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή νωρίτερα όταν το ανακοινώσαμε για πρώτη φορά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, χαμηλώστε τους τόνους, διότι όσο μιλάτε με αυτόν τον τόνο και δεν ξέρετε τι λέτε, μάλλον προσβάλλετε και το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, επειδή το έχετε πει πάρα πολλές φορές, υποδείξεις για το πώς θα τοποθετείτε ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν δεχόμαστε. Ο κάθε βουλευτής και το κάθε κόμμα έχει τον τρόπο του με συγκεκριμένα επιχειρήματα και τεκμηριωμένα να τοποθετείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και, εν πάση περιπτώσει, μην μας βγαίνετε και από πάνω. Από τις 7 Δωδεκάτου σας έχουμε καταθέσει τη συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση για να συζητηθεί 9 Δωδεκάτου και την αναβάλατε με δική σας ευθύνη προφασιζόμενος διάφορα κολλήματα και δικαιολογίες μέσω του συνεργάτη σας. Και ξέρετε γιατί το κάνετε αυτό? Διότι δεν είχατε δώσει τα 12 εκατομμύρια. Και θα ήσασταν βαριά εκτεθειμένος αν ερχόσασταν εδώ πέρα χωρίς να έχετε δώσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, οι παράγοντες και οι αθλητές βρίσκουν απέναντί τους μια κυβέρνηση και έναν υπουργό σε μια πρωτοφανή επίθεση σε βάρος τους, εκβιάζοντάς τους με την κρατική χρηματοδότηση. Εργαλειοποιήσατε αθλητές, φέρνοντάς τους σε σύγκρουση με άλλους αθλητές. Ό,τι πιο ανέντιμο και ανήθικο πολιτικά αλλά και ανθρωπιστικά. Και τι περιμέναν ένα ολόκληρο χρόνο τα σωματεία? Τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τα υποτιμούμε? Όχι βέβαια. Κάθε λεπτό του ευρώ τους ανήκει. Και καλά θα κάνουν να τα πάρουν. Τους ανήκουν. Αλλά είναι ψίχουλα. Και αν το μέτρο σύγκρισής σας είναι τι έδωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στη λογική της καμένης γης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι τόσο τεράστια τα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα που έχουν, που τα δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις και οι δικές σας, με μια πολιτική υποχρηματοδότησης και απαξίωσης. Τώρα εμφανίζεστε ως μεσσίας, 10 ημέρες πριν λήξει το 2020, ενώ τους το είχατε υποσχεθεί από το Μάιο και μάλιστα λέγατε με αστραπιές ενέργειες θα τους χορηγούσατε τα 12 εκατομμύρια ευρώ από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Το συμπέρασμα είναι ότι μάθετε πολύ καλά το παιχνίδι της υποσχεσιολογίας. Υπόσχεση το Μάιο, υπόσχεση τον Ιούνιο, υπόσχεση το Σεπτέμβριο, υπόσχεση το Νοέμβριο, από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα. Η πραγματικότητα όμως τι λέει? Ότι η αθλητική δραστηριότητα έχει ανασταλεί στο σωματιακό επίπεδο με την οικονομική δυσπραγία που έχουν. Και είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν με αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ το 2021 κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εν τω μεταξύ, η προολυμπιακή προετοιμασία σε όσα αθλήματα επιτρέπεται είναι λυπής. Το ίδιο και η προετοιμασία για τα παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. Βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι τα σωματεία που είχαν αθλητική δραστηριότητα και αθλητική αναγνώριση και τα γνωρίζετε ποια σωματεία είναι αυτά, είναι ζωντανά και ενεργά, δεν παίρνουν χρηματοδότηση. Και το Μητρό κλείνει. Κλείνει, κύριε Υπουργέ, ή το έχετε συνδυάσει, να το πω διαφορετικά, με τις αρχαιρεσίες, τις ομοσπονδίες. Ανοίξτε λοιπόν το Μητρό να μπουν όλα τα σωματεία που είχαν δράση και αναγνώριση. Μεταθέστε την ολοκλήρωσή του για μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και σταματήστε αυτή την εμφύλια σύραξη που έχετε πυροδοτήσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο αποκλεισμός σωματείων δεν έχει να κάνει μόνο με τη χρηματοδότηση, αλλά και με την απαγόρευση αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, όταν ξεκινήσουν τη χρηματοδότηση από το Δήμο. Αλλά και για την ίδια τη χρηματοδότηση, που είναι φάπαξ και τέλος. Αυτό ήταν δηλαδή όλο και όλο. Τα ψίχουλα των 9,5 εκατομμυρίων για ένα χρόνο για να τα απεξέλθει ένα σωματείο σε αυξημένες ανάγκες του. Και σαν να μην φτάνουν τα παραπάνω, ξεκινήσατε την τελευταία πράξη του έργου, όχι με την ανοχή του πλέον, αλλά σε άμεση συνέργεια και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Εδώ και 15 μέρες λαμβάνουμε σωρία καταγγελιών από σωματεία για παρεμβάσεις σε δημάρχους, περιφέρειες και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προσωπικά σας τηλέφωνα και συναντήσεις σας στο γραφείο σας με εκλογικούς καταλόγους στα χέρια. Είναι έτσι ή δεν είναι? Χρησιμοποιείτε δηλαδή κρατικούς και κομματικούς μηχανισμούς κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο και πιέσεις. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η γραμματεία οργανωτικού του κόμματός σας
Οργάνωσε 30/11 του 20 τηλεδιάσκεψη κομματικών στελεχών με ομιλητή εσάς προσωπικά για τις εκλογές και τις νέες διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, φτάνοντας στο σημείο να υποδεικνύεται τους αρεστούς υποψήφους στις ομοσπονδίες. Θα το καταθέσω στα πρακτικά τα πιστήρια των όσων καταγγέλουμε. Καθοδηγήσατε ή όχι την κυρία Κελεσίδου, η οποία με προσεπιτική της επιστολή στους δημάρχους της χώρας ζήτησε τη μεσολάβησή τους ώστε να παρέμβουν στα σωματεία της περιοχής τους επηρεάζοντάς τα για να ψηφίσουν την ίδια και τους υποψήφους του συνδυασμού της προκειμένου να αναλάβει τη διοικητική ηγεσία του ΣΕΓΑΣ. Η ίδια τα γράφει, αυτολεξεί. Γι' αυτό άλλωστε σπεύσατε να θεσπίσετε τη χρηματοδότηση των σωματείων από τους Δήμους και γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων ανήκουν σε αυτούς. Άρα μεταθέτετε την ευθύνη χρηματοδότησης, ύπαρξης και λειτουργίας των σωματείων από το κράτος στους Δήμους, προφανώς τη λογική της ανταποδοτικότητας, εξαναγκάζοντας δημότες, γονείς και αθλητές να βάζουν βαθύτερα το χέρι στη τσέπη. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω στα πρακτικά τα πιστήρια που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του ΣΕΓΑΣ που εκθέτουν και εσάς και την κυρία Κελεσίδου. Εκεί φτάσατε. Σας καλούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν για να μην τρώμε τα σωτικά μας, πείτε μας ποιους θέλετε να διορίσετε. Διορίστε τις διοικήσεις που επιθυμείτε να τελειώνει ιστορία. Να τελειώνει ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα αναλάβετε και την ευθύνη των πράξεών σας. Επιχειρήσατε την άλωση των αθλητικών ομοσπονδιών, εισάγοντας στη Βουλή σωρία αποσπασματικών διατάξεων, όλες με σκοπιμότητα, θητεία, ηλικιακά όρια, το δίθεν Μητρώο για τη χρηματοδότηση σωματείων, που έγινε εκλογικό εργαλείο, ανάμειξη διακεκριμένων αθλητών σε εκλογές, παρατάσεις με ταυτόχρονη απαγόρευση εκλογικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα στο ΣΕΓΑΣ. Είσαστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ και τώρα, δώστε τη δυνατότητα σε όλα τα σωματεία που έχουν αθλητική αναγνώριση, έχουν αθλητική δραστηριότητα, να ενταχθούν στο Μητρώο και να απεγκλωβίσετε τη λογική του Μητρώου από τις αρχαιρεσίες στα σωματεία και στις ομοσπονδίες.